από τον χώρο του κέντρου στην ΕΡΕ θα προσχωρούσαν λίγοι μόνο φιλελεύθεροι. Τρεις όμως εκ των οποίων θα συνιστούσαν βασικά στελέχη των κυβερνήσεων Καραμανλή. Ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο Γρηγόριος Κασιμάτης. Οι προσχωρήσεις αυτές δεν μετέβαλαν το χαρακτήρα του κόμματος ή της συντηρητικής παράταξης. Η εφαρμογή του όρου κεντροδεξιά θα συνιστούσε μια εκ των υστέρων κατασκευή, καθώς κανείς τότε δεν αμφισβητούσε ότι ο Συναγερμός και η ΕΡΕ παρέμεναν φορείς της συντηρητικής παράταξης της δεξιάς. Ενώ το κέντρο, παρά τον κατακαιρματισμό του, διέθετε μια διακριτή υπόσταση, η οποία ήταν συχνά διευκρίνηστη, αλλά πάντως πραγματική και αποκλειστική. Η προσχώρηση των σημαντικών αυτών φιλελευθέρων από εκλογική άποψη είχε τοπική απήχηση, αλλά όχι πανελλήνια. Ο κεντρός χώρος κατέστηκε πάλι πλειοψηφικός το 1963-64, όταν έθεσε με έμφαση τα θέματα του πολιτικού ανοίγματος και της αναδιανομής του εισοδήματος, όταν έθεσε δηλαδή σε αμφισβήτηση τις θεμελιώδεις παραδοχές του μετεμφυλιακού πολιτικού συστήματος. Το επόμενο κύμα ήταν η προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία το 1974 των λεγόμενων αποστατών της Ένωσης Κέντρου, δηλαδή των πολιτικών που διαφώνησαν με τον Γεώργιο Παπανδρέου το 1965 και συμμετείχαν στις τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν μετά και από έντονη παρέμβαση των ανακτόρων. Η απόσχησή τους σήμαινε κάτι μάλλον ασυνήθιστο για την ελληνική πολιτική. Δεν ήταν απλή μετακίνηση από ένα κόμμα, αλλά σήμαινε έξοδο από την παράταξη του κέντρου. Και η επάνωδός τους στην αναπομένουσα Ένωση Κέντρου το 1974 κατέστη αδύνατη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν οι Κωνσταντίνος Στεφανάκης και Δημήτριος Παπασπύρου. Δεν συμπεριελήφθη όμως ο πιο ισχυρός από αυτούς, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος επιβεβαίωσε στις εκλογές του 1974 στα Χανιά ως ανεξάρτητος την ύπαρξη ευρείας τοπικής υποστήριξης στο πρόσωπό του. Αν και δεν εξελέγει τότε, οργάνωσε επιτυχώς την επάνωδό του στην εθνική πολιτική με το κόμμα των Νεοφιλελευθέρων το 1977. Το τελευταίο κύμα αφορούσε τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο το 1978. Ήταν η μοναδική περίπτωση κατά την οποία η κίνηση αυτή συνοδευόταν από μια σαφή δήλωση ότι η συντηρητική παράταξη επεδίωκε την εκπροσώπηση του χώρου του κέντρου, ότι επεδίωξε να καταστεί και κόμμα του κέντρου. Από την προσπάθεια αυτή δεν έλειπε βέβαια η σκοπιμότητα της εξασφάλισης της πλειοψηφίας των 3/5 για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή το 1980. Ποιος ήταν? Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.